Είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες περήφανοι και περήφανες για την Ελλάδα? Θέλω να μου πείτε άμα είσαστε περήφανοι που είστε Ελληνίδα. Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα, εγώ, αλλά δεν είμαι περήφανη για πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη. Ούτε ναι, ούτε όχι. Δεν μου προκαλεί κάποιο συνέστημα. Αδιάφορο, ξέρω εγώ. Και εμένα. Ήξερα, θα στεναχωρήσω λέει ο κόσμο και θα πω όχι. Δεν νιώθω περηφάνεια με την σύγχρονη Ελλάδα. Με την παλιά Ελλάδα εντάξει, okay, έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά με τη σύγχρονη Ελλάδα δεν μπορούσα να πω ότι είμαι ούτε περήφανος ούτε χαρούμενος με αυτά που γίνονται. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κυρίως όμως για την ιστορία της. Και όχι για τα σημερινά. Για τα σημερινά ντρέπομαι. Η Ελλάδα δεν μας θέσε τίποτα, μια χαρά χώρα είναι. Έτσι όμως που έχει γίνει. Ναι, είμαι περήφανη. Ναι. Λοιπόν, το σκεφτόμουν κυριολικά χθες αυτό. Θα το αιτιολογήσω. Εγώ ναι, αλλά όχι επειδή η Ελλάδα, η πατρίδα μου, γεννήθηκα εδώ πέρα, εδώ θα πεθάνω. Εκτιμώ πάρα πολύ γενικά εγώ και τον πολιτισμό, τον αρχαίο, δηλαδή πιο πολύ εκεί βασίζομαι. Για την ιστορία όμως είμαι πάρα πολύ περήφανος, γι' αυτό και μένω στο κέντρο και περπατάω τώρα στην Ακρόπολη. Και εδώ τώρα διαβάζω, κάθε φορά που περνάω διαβάζω για την Ακρόπολη, για το τέτοιο, που χτίστηκε, τι έγινε, τι έκανε, τα πάντα. Για την ιστορία της Ελλάδας. Για τη βάση των Ελλήνων, την ψυχή των Ελλήνων. Οι Έλληνες στο εξωτερικό χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και γιατί είναι, αυτό ακριβώς, είναι ικανότατοι, είναι, δουλεύουν πολύ καλά, είναι ευφιέστατοι, είναι κοσμοπολίτες, είναι... Αυτό που λένε ότι σαν Ελλάδα δεν έχει, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά αυτή η τρέλα που υπάρχει ειδικά σε άτομα της ηλικίας μας, δύσκολα θα τη βρεις έξω. Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν νιώθω περηφάνεια προς το λαό μου. Άλλο η χώρα και άλλο ο λαός. Έχει διαφορά. Σίγουρα ο λαός μου δεν με εντυπωσιάζει και δεν κάνει κάτι. Δεν θέλει να αλλάξει. Πολλά δεν θέλουν να αλλάξουν. Οπότε όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη για το λαό μου. Σίγουρα. Μου αρέσει και η τρέλα του Έλληνα που είπε εδώ η Μαρία. Mm-hmm. Και έτσι και σαν χώρα είναι όμορφη, εντάξει, αντικειμενικά. Δεν έχω ακούσει άσχημη γνώμη από κανέναν για το ελληνικό στοιχείο που εγώ τουλάχιστον 13 χρόνια τώρα έχω συναναστραφεί. Και μένετε στην Δανία, είπατε. Ο ελληνικός λαός είναι καλοί άνθρωποι, θεωρώ. Θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη τύχη. Εσύ είπες ότι είσαι περήφανος για το παρελθόν. Πες μας κάποια πράγματα τα οποία νιώθεις περήφανος. Εντάξει, έχουμε σπουδαία ονόματα από την αρχαία Ελλάδα. Στο θέατρο, στη φιλοσοφία, στις εφευρέσεις μας, σε όλα τα σχετικά. Δηλαδή, ας πούμε, τρελαίνουμε για όλα τα μουσεία, όλων των ειδών που έχουμε. Θεωρώ, δηλαδή, μου φαίνουν πάρα πολύ ευχαρίστηση να βλέπω τέτοια πράγματα όταν είναι κάποιος τόσο μπροστά. Αλλά και ακόμη πιο αρχαίοι, δηλαδή, μηνιακός πολιτισμός και τέτοια, και αυτά μου φέρουν περηφάνεια. Και ο αρχαίος πολιτισμός δεν συγκρίνεται με κανέναν στον κόσμο. Και όταν κάνεις την αρχή στον πολιτισμό, δηλαδή μιλάς για φυσική, μιλάς για μαθηματικά, μιλάς για ιατρική, μιλάς για θέατρο, μιλάς για μουσική, σαν αρχή. Να μην υπάρχει, να υπάρχει σκοτάδι και να τα ανακαλύπτεις αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, το ίμιση του παντός. Από εκεί και μετά οι άλλοι βάζαν λιθαράκια. Σπουδαία, αλλά λιθαράκια. Και η επανάσταση και όλα αυτά είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή που λες, εντάξει, ένα τόσο μικρό κράτος εκεί πέρα κάτω στη θαλασσίτσα τα καταφέρνει έτσι, ας πούμε. Πώς και. Δηλαδή κάτι υπάρχει δηλαδή μέσα στην ψυχή, ας πούμε. Εντάξει, αλλά σιγά σιγά χάνεται ναι, άμα ναι. Το παρόν δεν το προσέχουμε. Αυτό. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι τα κλασικά ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι γνωστά παγκοσμίως και λοιπά, αλλά okay, εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι συγκεκριμένα γι' αυτό. Δηλαδή, εμείς απλά τυχαίνει να γεννηθήκαμε εδώ πέρα. Τίποτα, μόνο αρχή, τι έχουν κάνει. Η χώρα μας βασίζεται πάρα πολύ στο τι έχουν κάνει τα παλαιότερα χρόνια. Όταν αυτό δεν συνεχίζει, υπάρχει πλέον μόνο μία φήμη, η οποία φεύγει με τον καιρό. Όποτε μιλάμε για την Ελλάδα και την περηφάνεια του να είναι κανείς Έλληνας, συνήθως μιλάμε για το παρελθόν. Σωστά. Γιατί θα μπορούσε κανείς να νιώσει περήφανος για την Ελλάδα του σήμερα? Ωραία ερώτηση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει προφανής απάντηση? Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Για το ήθος κάποιων ανθρώπων. Γιατί... Ναι, μεν υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό όμως. Και είμαι άνθρωπος που προτιμώ να βλέπω το καλό στους ανθρώπους.
Οπότε νομίζω ότι θα μείνω στο καλό και θα πω ότι είμαι περήφανη για την Ελλάδα, ναι. Λαϊκή αγώνας. Όποιος γνωρίζει τι είναι η λαϊκή αγώνας, τι είναι η λαϊκή αλληλεγγύη, καταλαβαίνει και το κομμάτι της ιστορίας που εμπεριέχεται αυτό και δεν διδάσκεται. Ή αν διδάσκεται, υπάρχει μια παράγραφος μικρή κάπου στα σχολεία. Θα πω μια περήφανη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία μας ότι καταφέραμε και έτσι λίγο το 2015 κάπως να αντιδράσουμε λίγο σαν λαός. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό βέβαια, εντάξει. Για κάποιον ξένο που βλέπει αυτό το βίντεο που και δεν καταλαβαίνει σε τι αναφέρεις, τι θα έλεγες? Εντάξει, ας κοιτάξει την ιστορία του εμφυλίου πολέμου και πριν τον εμφυλίου πολέμο. Ποιοι υπερασπιστήκανε την πατρίδα μας, ποιοι ήταν αυτοί, ποια τα δημοκρατικά κομμάτια, οι κομμουνιστές που οργάνωσαν το δημοκρατικό κόσμο. Βγάζει νόημα κάποιος να είναι περήφανος για την εθνικότητά του, πιστεύετε? Μπορεί, ναι, θα πω ναι. Εμένα προσωπικά δεν μου βγαίνει τόσο. Θα λέγα όχι, τελείως όχι. Ναι, αλλά υπάρχουν όρια πάνω στο πόσο αγαπάς το λαό σου. Άλλο να αγαπάς το λαό σου και άλλο να κάνεις άσχημα πράγματα στο όνομα του αγαπάω το λαό μου. Ποιοι είναι λόγοι να μην είναι περήφανος κανείς για την Ελλάδα? Η τρομερή διαφθορά, δεσποτισμός, ένα απίστευτο χάος διαπλοκής στο πολιτικό σκηνικό. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ντρέπεστε για σήμερα? Όλη η κατάσταση είναι η ίδια, η Ελλάδα με την Γερμανία, με την Αγγλία, με την Γαλλία. Έχουμε λίγα μουσουλμανικά πράγματα, ρουσφέτια, μέσον. Αυτά δεν είναι ωραία. Και δεν φεύγουν με νόμους, φεύγουν με τα χρόνια. Πάρα πολλοί είναι οι λόγοι. Εντάξει, δεν είναι αποκλειστικά στην Ελλάδα. Αισθάνομαι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο έντονα ίσως από άλλες χώρες. Οι άνθρωποι ίσως της Ελλάδας είναι έτσι λίγο πιο πιστοδρομικοί. Ρουσφέτια, μηδέν αξιοκρατία. Ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος και φτωχός φτωχότερος. Στόχοι περήφανος. Είναι απλό. Είναι, νομίζω ότι δεν είναι. Χρειάζεται. Για το φασισμό δεν είμαι περήφανος. Όπου και να υπάρχει. Ναι. Εδώ πιστεύεις ότι υπάρχει ο φασισμός? Υπάρχει. Πολλοί κόσμος φεύγει από εδώ για λόγους που... Δηλαδή το πιο βασικό είναι ότι δεν μπορεί να βιοποριστεί. Ενώ οι ικανότητες αναγνωρίζονται κάπου, εντάξει, δεν γίνονται πλούσιοι, αλλά μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με μισθούς αξιοπρεπείς και όλα τα σχετικά, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Δεν νιώθω τόσο αυτόν τον πατριωτισμό. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που γεννήθηκα εδώ, γιατί μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν κάποια άτομα που μπορούν να σου μεταδώσουν τόσα πράγματα. Οι καθηγητές, π.χ., που έτυχε να έχουμε και οι δύο. Αυτό. Χαίρομαι που γεννήθηκα εδώ γιατί με έχει διαμορφώσει όπως είμαι. Κάπου άλλο δεν θα ήταν έτσι. Θα ήταν κάπως αλλιώς. Ναι. Οπότε χαίρομαι που είναι όπως είναι. Και τότε θα ήσουν ευγνώμων για αυτό που θα είχες στην άλλη ζωή. Όντως, ναι. Δεν είμαι υπερήφανη, γεννήθηκα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι εκεί που γεννιόνται περήφανοι. Εδώ ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι, μας είπε πολλούς λόγους για τους οποίους κανείς μπορεί να είναι περήφανος που είναι Έλληνας για την Ελλάδα, αλλά και πολλούς λόγους να μην είναι κανείς περήφανος. Εσείς πώς νιώθετε γι' αυτό? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω. Επίσης, άμα σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, σας προσκαλώ να γίνετε μέλη μας για να στηρίξετε το Easy Greek και να λαμβάνετε πολλά καλούδια σε σχέση με την μάθηση των ελληνικών. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια χαρά από την Αθήνα. Να είστε καλά. Περιμένετε. Περιμένετε, ορίστε, όπα.